Για την απαράδεκτη εικόνα που παρουσιάζει η περιοχή του Φαλήρου με τα σταθευμένα πάνω στο πεζοδρόμιο αυτοκίνητα, μας μίλησε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών Θεόδωρος Μουριάδης. Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η αισθητική θα πρέπει να προέχει από τη διευκόλυνση των πολιτών. Κοιτάξτε, καταρχήν εκείνος δεν είναι χώρος πάρκινγκ. Πάνω στα πεζοδρόμια δεν παρκάρουν σε καμία πολιτισμένη χώρα. Διότι αυτό είναι πεζοδρόμιο επάνω. Είναι ένας χώρος όπου από εκεί υπάρχει διέλευση χιλιάδων καβαλιωτών, οι οποίοι κάνουν την πόρτα τους. Υπάρχουν ανάπηροι, οι οποίοι περνάνε από εκεί και επανειλημμένα έχουν φέρει την αστυνομία, διότι κάποιοι παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο ασυνείδητοι και κλείνουν την κίνηση. Αφενός με και αφετέρου, ότι είναι το μπαλκόνι της Χαρτέλας. Δηλαδή, το πιο ωραίο σημείο που περνάς από εκεί είναι παρκαρισμένα τροχόσφαιρα, είναι παρκαρισμένα κάποια αυτοκίνητα που κάνουν μετακομίσεις. Με συγχωρείτε, ζέχνει ο χώρος, διότι μέσα στο πίσω από τα αυτοκίνητα γίνονται διάφορα και αυτό δεν είναι εικόνα μια χρονής πόλης για να μπαίνουν 3-4 αυτοκίνητα. Καταλάβατε, και δεν είναι πάρκινγκ. Δηλαδή, πάρκινγκ δεν είναι πάνω στα πεζοδρόμια. Υπάρχουν χώροι, οι κύριοι αυτοί που έχουν ή δεν ξέρω τα αυτοκίνητα, 3-4 αυτά αυτοκίνητα, διότι τόσα παρκάρουν πάνω. Ο υπόλοιπος χώρος πιάνεται από τα τροχόσπιτα. Έχει νομίζω 3 παρκαρισμένα τροχόσπιτα και 2 γερανούς και 3-4 αυτοκίνητα. Αυτός είναι ο χώρος των αυτοκινήτων. Λοιπόν, δεν μπορεί να είναι να μπαίνει μέσα και στην πόλη και το πρώτο πράγμα που θα βλέπει θα είναι αυτά τα αυτοκίνητα επάνω στο πεζοδρόμιο. Κάποια πράγματα η αισθητική, ξέρετε, καμιά φορά είναι εις βάρος της βολής μας. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ενδεχόμενα κάποιοι έχουν βολευτεί διότι παρκάρουν το αυτοκίνητο και το σπίτι τους ενδεχόμενα να είναι απέναντι ή δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως όμως προέχει η αισθητική και το καλό της πόλης από το βόλεμα το δικό μας.